όταν τον Ιούνιο του 2015 ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, ελάχιστοι στοιχημάτιζαν ότι ένα χρόνο αργότερα ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος θα τα κατάφερνε κόντρα στις επιθυμίες του κατεστημένου του κόμματος. Με κεντρικό σύνθημα «Θα κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», ο Τραμπ άγγιξε την καρδιά του μέσου Ρεπουμπλικανού ψηφοφόρου. Προβάλλοντας το προφίλ του αντισυστημικού, σάρωσε στις προκριματικές εκλογές, θέτοντας νοκάουτ τον ένα μετά τον άλλον τους εσωκομματικούς του αντιπάλους και σβήνοντας τις εντυπώσεις από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του. «Δεν θέλω τα χρήματά σας, γι' αυτό δεν με στηρίζετε», είχε δηλώσει ο Τραμπ, απευθυνόμενος στο εβραϊκό λόμπι της Αμερικής. Στη συνέχεια όμως φρόντισε να εμφανιστεί ως θερμός υποστηρικτής του Ισραήλ. «Θα μεταφέρουμε την Αμερικανική πρεσβεία στην αιώνια πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού, την Ιερουσαλήμ», υποστήριξε σε προεκλογική του ομιλία, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα και αποκαθιστώντας τις σχέσεις του με το Τελαβίβ. Ενδεικτικές των μη συμβατικών αντιλήψεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι και οι δηλώσεις του για παραδοσιακούς αντιπάλους της Ουάσιγκτον, όπως η Κίνα και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ουν. «Θα ήθελα να συνομιλήσουμε, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Παράλληλα, θα ασκήσω μεγάλες πιέσεις στην Κίνα. Διαθέτουμε τεράστια επιρροή στην Κίνα. Η Κίνα μπορεί να λύσει το πρόβλημα με ένα τηλέφωνο». Ο Ντόναλντ Τραμπ οφείλει μεγάλο μέρος της δημοφιλίας του στις προκλητικές απόψεις του για το Ισλάμ και τους μετανάστες. Η δήλωσή του περί απαγόρευσης εισόδου των μουσουλμάνων στην Αμερική βρήκε απήχηση σε μεγάλη μερίδα συντηρητικών ψηφοφόρων. Εξαιρετικά δημοφιλές είναι και το πρόγραμμά του για τους μετανάστες. Ο Τραμπ κάνει λόγο για απελάσεις 11 εκατομμυρίων και την ανέγερση τείχου στα σύνορα με το Μεξικό. Αρνητική είναι η στάση του και απέναντι στην ιστορική παγκόσμια συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Δηλώνει ότι αν εκλεγεί στην Προεδρία θα επιχειρήσει να την επαναδιαπραγματευτεί. Ώστε λοιπόν γραφειοκράτες από το εξωτερικό θα ελέγχουν τι καύσιμα χρησιμοποιούμε και τι κάνουμε στη χώρα μας. Σε καμία περίπτωση. Θα ακυρώσουμε τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Επόμενο στοίχημα για τον Τραμπ είναι να ενώσει το διχασμένο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Για να κερδίσει ωστόσο τις προεδρικές εκλογές χρειάζεται πολλά παραπάνω. Έχοντας στρέψει εναντίον του ισχυρές μειονότητες, φαντάζει ως το απόλυτο outsider.